ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ελληνικού λαού και βέβαια της πολιτεύματος με τη λαϊκή εξουσία. Λοιπόν, και μια δεύτερη και δευτερία γραμμή είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με βάση λοιπόν αυτές τις δύο κατευθυντήριες αρχές έχει σχηματιστεί ο εθνικός εσωτερικός νόμος, ο θεμελιώδης νόμος, το Σύνταγμα, το οποίο στην ιεράρχησή του, στην κορυφή του, θα λέγαμε, έχει τη μορφή του πολιτεύματος και των νόμων που έχουν σχέση με αυτό, καθώς και τους νόμους που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών, τα οποία έχουν προς υπογραφή και από το ελληνικό κράτος, γιατί πρόκειται για δικαιώματα που δεν αφορούν αυτοτελώς τους Έλληνες πολίτες, αλλά διεθνώς όλους τους ανθρώπους κατοικούν στην επικράτεια την ελληνική. Είναι δικαιώματα που έχουν προκύψει από συμβάσεις και υπογραφές συμβάσεων χαρτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων με επικρατέστερη όρο τη Σύμβαση της Ρώμης, που προσθέθηκε με τη Συνθήκη των Παρισίων το 1952, του 50 η Σύμβαση της Ρώμης. Και με βάση λοιπόν αυτούς τους νόμους, η ιεράρχηση είναι μορφή πολιτεύματος, ανθρώπινα δικαιώματα και όλα τα υπόλοιπα, οι απλοί νόμοι, είναι στην τρίτη κατηγορία, στην τρίτη θέση. Οι απλοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κτλ. Είναι στην τρίτη διαβάθμιση, στην τρίτη ιεράρχηση. Το διεθνές δίκαιο και αυτό που αφορά αποκλειστικά και μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα, μιλάμε μόνο για αυτό το διεθνές δίκαιο, είναι στην δεύτερη θέση. Δεν μπορεί να υπερτερεί του εθνικού θεμελιώδους νόμου. Δεν μπορεί να υπερτερεί της λαϊκής εξουσίας και της μορφής πολιτεύματος στη χώρα. Τώρα, διαβάζοντας αυτά τα άρθρα, διαπιστώνουμε ότι έρχεται ένα ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο δεν λογαριάζει καν την δικαστική εξουσία του τόπου, την εθνική δικαστική εξουσία, ούτε καν την νομική, και λέει, εσείς πλέον πάβετε, μέχρι εδώ είσαστε. Δώστε μου την εξουσία σας και εγώ θα βγάζω τους νόμους, εγώ θα σας λέω τι θα κάνετε από εδώ και στο εξής και ποιους νόμους εφαρμόζετε και προσέξτε, δεν θέλω κάποιο νόμο από τα εθνικά σας δίκαια που θα διτίθεται σε ένα νόμο που θα ορίζω εγώ ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή Κοινοβούλιο ή Δικαστήριο, μια δικαστική απόφαση. Όχι, όποια απόφαση ή όποιος νόμος από τους δικούς σας, από τα δικά σας δικαστήρια και τις δικές σας νομοθετικές πράξεις, αντιτίθεται στο δικό μου δίκαιο, δεν θα ισχύει. Θα ισχύει αυτομάτως και παραχρήμα ο δικός μου. Αυτό λέει το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, σε αυτά τα άρθρα που διαβάσαμε. Και θα διαβάσουμε κάτι, όπως προείπα, υπογράμμισαμε ένα πολύ σημαντικό άρθρο, το Ιώτα 17. Είναι πολύ σημαντικό, διότι δείχνει κάτι το οποίο διαχρονικά και ιστορικά και παγκόσμια συναντάται για πρώτη φορά στη συνταγματική πολιτική επιστήμη. Το διαβάζουμε για να το κατανοήσουμε. Ακούστε. Εάν μια δράση της Ένωσης φαίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο των καθοριζομένων στο μέρος 3 πολιτικών για την επίτευξη ενός από τους στόχους που καθορίζονται στο παρόν Σύνταγμα, χωρίς να έχουν προβλεφθεί στο Σύνταγμα οι εξουσίες δράσεις που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από πρόταση της Επιτροπής και κατόπιν έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Και λέει αυτό με λίγα λόγια. Λέει ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο το ονομάζουμε εμείς ευρωπαϊκό από σήμερα. Είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ευθύς εξ αρχής από τις συστάσεώς του προβλέπει να έχει το ίδιο στον εαυτό του νομικά κενά και σε αυτά τα νομικά κενά έρχεται ένα εις τύπων ρωμαϊκής γερουσίας, λοιπόν, σώμα, το οποίο ονομάζεται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αποφασίζει την ίδια στιγμή τι πρέπει να κάνει. Ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να λάβει για αυτό το νομικό κενό που υπάρχει. Περιπίν γίνεται μια πορεία στην Πατησίων και έχουν φράξει τον δρόμο οι χριστιανοί, γιατί δεν θέλουν το καινούργιο χρήμα, ένα παράδειγμα, και θέλουν να υποδείξουν να κάνουν πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Και εκείνη τη στιγμή μαζεύονται αυτοί, αφού υπάρχει νομικό κενό και δεν ξέρουν τι να κάνουν με αυτή την περίπτωση, και λένε: σηκώστε ένα F-16 να πάνε να παρτίσει να τελειώνει. Αυτό ακριβώς. Όχι όπως ακριβώς θέλετε. Λοιπόν, και αυτός, αυτό το σώμα είναι το σώμα των σοφών εντός εισαγωγικών, των νομικών σοφών, οι οποίοι θα αποφασίσουν για τα νομικά κενά του συντάγματος. Το οποίο προβλέπει το ίδιο να τα έχει. Δεν έχει ξαναγίνει στη συνταγματική ιστορία αυτό. Σε αυτή την πολιτική επιστήμη. Δεν έχει γίνει. Είναι η πρώτη φορά που Σύνταγμα προβλέπει να έχει το ίδιο νομικά κενά.
τέτοιο σύνταγμα μοιάζει πάρα πολύ, θα έλεγα ότι αυτό το σώμα το συγκεκριμένο χαρακτηρίζει αυτό το σύνταγμα. Μοιάζει το σώμα αυτό σαν το σύνταγμα του 1933 στην ναζιστική Γερμανία, όπου ο Χίτλερ εθεώρησε τον εαυτό του υπέρτατο δικαστή. Καγκελάριο στο κόμμα του. Όμπερστερ Γκερίχτερ, υπέρτατος δικαστής του γερμανικού κράτους. Αυτοί λοιπόν παρουσιάζονται ακριβώς έτσι. Ο υπέρτατος δικαστής των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Δεν υπάρχει νόμος, δεν πειράζει, τον φτιάχνουμε τώρα και εφαρμόζεται τώρα. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο φασισμό. Επιχειρείται ένας επιμέρους, σημαντικός παγκόσμιος φασισμός. Θα διαβάσω το άρθρο 28 του Ελληνικού Συντάγματος τι λέει για αυτό το θέμα. Γιατί είναι σημαντικό να λέμε και αυτά που αφορούν το εθνικό μας δίκαιο και να δούμε τι αλλαγές επιχειρεί να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το προσχέδιο του Συντάγματος αυτού. Ακούστε λοιπόν τι λέει το άρθρο 28 σχετικά με την ιεράρχηση του εθνικού και διεθνούς δικαίου. Άρθρο 28, παράγραφος 3. Και μάλλον θα διαβάσω και το 1 ή θα διαβάσω και το 3. Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού εσωτερικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Μιλάμε για απλούς νόμους, δεν μιλάμε για τις μη αναθεωρητές διατάξεις του ελληνικού συντάγματος. Έτσι, ξεκαθαρίσουμε. Για απλούς νόμους. Προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κοινή νόμη εν γέννη. Λοιπόν, η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων αλλοδαπού στέλνει πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Παράγραφος 3 του ιδίου, το άρθρο 28. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της. Αυτό εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό καταργεί την λαϊκή κυριαρχία και γι' αυτό και λέμε ότι σε πολλά συντάγματα και στο τελευταίο ιδίως έχουν κάνει τρομερές καινοτομίες που ούτε λίγο ούτε πολύ προσπαθούν να το καταργήσουν μέσα από την ίδια τη χώρα. Λοιπόν, θα διαβάσουμε στην ερμηνεία του άρθρου 28 που διαβάσαμε, του παράγραφου 1, της παράγραφου 1. Σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 1, οι κανόνες του διεθνούς δικαίου, οι διεθνείς συμβάσεις, τα διεθνή έθιμα και οι κοινά παραδεκτοί κανόνες διεθνούς δικαίου γίνονται εσωτερικό ελληνικό δίκαιο με σχετικά αυξημένη ισχύ, δηλαδή στην ιεραρχία της ένομης τάξης βρίσκονται κάτω από το Σύνταγμα, αλλά πάνω από όλους τους τυπικούς απλούς νόμους. Η διεθνή σύμβαση πρέπει να έχει κυρωθεί με νόμο. Ξεκαθαρίζει λοιπόν ότι το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά κυρίως τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί για αυτό το νόμο, για τα ανθρώπινα δικαιώματα έγινε το άρθρο 28, αλλά και γενικότερα το διεθνές δίκαιο δεν βρίσκεται στη θέση 1, βρίσκεται κάτω από τον εθνικό νόμο, στη θέση 2. Έτσι, αν τα φανταστούμε με θέσεις 1, 2, 3. Και βέβαια μετά η απλή νόμη. Γι' αυτό και το ξεκαθαρίζει. Πάνω από τους απλούς νόμους, αντίθετες διατάξεις απλών νόμων, αλλά κάτω από τον εθνικό θεμελιώδη νόμο. Εδώ πέρα με αυτό το σύνταγμα βλέπουμε ότι επιχειρείται να καπελώσει όλες τις προτεραιότητες που έχει το εθνικό δίκαιο και στη δικαστική και στη νομοθετική εξουσία και να υπερβεί και σε αυτές τις εξουσίες το εθνικό σύνταγμα. Πάμε στο 3, στο ψηλό φυλάδιο, στη σελίδα 2, παράγραφος 3. Κατάργηση της οικονομικής αυτοδιάθεσης και ανεξαρτησίας. Άρθρο Ι3, παράγραφος 3, εδάφιο Γ. Διαβάζουμε. Η Ένωση εργάζεται για μια Ευρώπη βιώσιμης ανάπτυξης, βασισμένη σε ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση, σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχους την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, υψηλό επίπεδο προστασίας, βελτίωση ποιότητας περιβάλλοντος, την προαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου. Λοιπόν. Και την τεχνολογική προόδου. Βεβαίως, ναι, σαφώς. Λοιπόν, πάμε στο άρθρο Ι13, παράγραφος 2, εδάφιο Α. Γάμα, Δέλτα και Έψιλον. Ναι. Οι τομείς της συντρέχουσας αρμοδιότητας. Παράγραφος 2. Η μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών συντρέχουσης αρμοδιότητες εφαρμόζονται στους απόλυτους βασικούς τομείς. Εσωτερική αγορά, γεωργία, αλληλεία με εξαίρεση διατήρηση των βιολογικών πόρων της θάλασσας, μεταφορές και διευρωπαϊκά δίκτυα, ενέργεια, οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική συνοχή, κοινωνική πολιτική για τις πτυχές που καθορίζονται στο μέρος 3.
Με λίγα λόγια, βλέπουμε ότι επεμβαίνει στους περισσότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας του έθνους μας. Έτσι. Αφού επηρεάζει πλέον άμεσα και τη Γεωργία και την Αλγία και τις μεταφορές και τα διευρωπαϊκά δίκτυα και την ενέργεια και την οικονομική συνοχή, εννοείται την πολιτική της χώρας. Πάμε στο άρθρο Ι14 παράγραφος 1, ακριβώς από κάτω, συντονισμός οικονομικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης. Η Ένωση θεσπίζει μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Ξεκαθαρίζεται. Η Ένωση το θεσπίζει πλέον αυτό. Όχι το ελληνικό κράτος. Γιατί για το ίδιο. Αλλά η υπερεθνική αρχή των Βρυξελών. Ι19, παράγραφος 1, εδάφιο Α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί από εκείνο με το Συμβούλιο νομοθετικά καθήκοντα και καθήκοντα προϋπολογισμού. Τον ξεκαθάρισε πλήρως. Έτσι. Δεν έχει ένα για αποσχόλιο. Συγκεκριμένο. Ι29, παράγραφος 3, εδάφιο Β. Ι29. Διαβάζω. Παράγραφος 3, εδάφιο Β. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ανεξάρτητη. Τα όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης, καθώς και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, δεσμεύονται να τηρούν την αρχή αυτή. Δέσμευση. Το είπε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα σκυλιά δεμένα. Δεν κουνάει κανείς. Ό,τι και να πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εφόσον αποδείχθει στο Σύνταγμα αυτό, είσαι δεσμευμένος. Σου είπε, φέρ το χρήμα το κανονικό πίσω και πάρει πλαστικά με τα χαραγματάκια του Αντιχρίστου, θα τα πάρεις, τέλος. Σταματάει η εξουσία της Εθνικής Τράπεζας. Της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Σταματάει η εξουσία της. Τελείωσε. Πολύ ξεκάθαρο. Δεσμεύονται όσοι υπογράψουν αυτό το Σύνταγμα, σε ό,τι θα λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα είναι δεσμευμένοι. Δεν θα μπορούν να αντιδράσουν. Δεν θα μπορείς να πας να πάρεις στην τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, στην Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος, να πεις μα εγώ είμαι χριστιανός και αυτό προστατεύει το Σύνταγμα. Όταν πήγε 13, το υπογράψαμε, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, ό,τι θα λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι θεωρεί ως οικονομική πολιτική πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, δεν θα μπορεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας να πει όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Ακόμα και αν είναι κραυγαλαία αντίθετο με τα ήθη του τόπου, με την οικονομική εθιμική πατροπαράδοτη συναλλαγή, θα θέλει πρέπει να αντιδράσει κάποια στιγμή μια τράπεζα και να πει όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Δεν θα μπορεί. Από τη στιγμή που θα έχει υπογράψει η χώρα αυτό το Σύνταγμα, θα έχει δεσμευτεί κάθε τράπεζα. Τώρα το δεν το έχει υπογράψει ακόμα η χώρα το Σύνταγμα. Όχι, σαφώς όχι. Λοιπόν, αυτό λέμε. Πότε πρόκειται να γίνει αυτό? Εάν αν δεν επιτρέψει ο Θεός, δεν θα γίνει τίποτα. Και βέβαια εμείς θα πρέπει να φωτώνουμε μας. Πάμε παρακάτω στο Ι29, το είπαμε. Πάμε στο Ι31, παράγραφος 4, εδάφιο Β. Ι31, παράγραφος 4, εδάφιο Β. Τα μέλη της Επιτροπής και των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής δεν πρέπει να δεσμεύονται από καμία επιτακτική εντολή. Ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης. Σταματάει να υπάρχει το ενδιαφέρον το εθνικό, υπάρχει μόνο το συμφέρον της Ένωσης. Βλέποντας λοιπόν το συνδυασμό των άρθρων αυτών, καταλαβαίνουμε ότι σταματάει πλέον να ισχύει η εθνική οικονομική πολιτική και ανεξαρτησία μας. Η εθνική οικονομική αυτοδιάθεση. Και ίσως να το έχετε παρατηρήσει κάτι. Και όχι μόνο. Αν περάσετε μια βόλτα από κάποια επικαταστήματα σε κεντρικά σημεία, στο Σύνταγμα, ας πούμε, θα δείτε ότι στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο κομμάτι που η πινακίδα έγραφε εθνική, λείπει αυτό το κομμάτι πια. Υπάρχει μόνο η σκιά από τα γράμματα που ήταν κάποτε εκεί. Έχει μείνει το Τράπεζα της Ελλάδος. Το κορτοκάλι. Καταλάβατε. Πάνε λαό-λαό με το γάτι. Να μην καταλάβουμε τι συνέβη. Δεν καταλάβουμε ότι μας πάτησε ελέφαντας, να νομίζουμε ότι μας πάτησε μνημίκη. Γιώργο, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει πει το εθνική. Ναι, ακριβώς. Σωστή παρατήρηση. Από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Έχει κατέβει εθνική. Κατάργηση εθνικής αμυντικής αυτοδιάθεσης και εξαρτησίας. Άρθρα. Ι15 παράγραφος 1, Ι39 παράγραφος 2 εδάφιο ΑΓ, Ι40 παράγραφος 2, Ι2 εδάφιο Β, Ι4 παράγραφος 2 και Ι39 παράγραφος 5 εδάφιο Γ, Ι40 παράγραφος 1 και Ι8 παράγραφος 2 εδάφιο Β. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πάμε να δούμε το Ι8 παράγραφος 2 εδάφιο Β. Διαβάζουμε. Η ιθαγένεια της Ένωσης. Οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν Σύνταγμα. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στις δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας τους